Γεννήθηκα στο Βόλο στο 20 Δεκεμβρίου του 1938. Τα πρώτα μου χρόνια εδώ στο σπίτι, σχολείο και εκκλησία περισσότερο, χωρίς να έχω στο νου μου ότι θα μπορούσα αργότερα να γίνω ζωγράφος ή αγιογράφος. Κανείς δεν το περίμενε. Και άρχισα τη ζωγραφική, ό,τι έβλεπα. Πήγαινε κάτω στην παραλία, έβλεπα τον κύκλο να έρχεται, έβγαζα το χαρτάκι μου, είχα ένα μολυβάκι, τάκ, τάκ, τον έφυγε τον κύκλο, έβαζα και τον καπνό. Μετά, η πρώτη μου εικόνα που έκανα ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Σε ένα σανίδι πήρα ότι και το όνομα σαν Άγιο Νικόλαο. Σε ηλικία 16-15 ετών. Από εκεί πέρα σιγά τελείωσα το στο γυμνάσιο και έφυγα και πήγα στην Αθήνα. Στην Αθήνα πήγα μόλις τελείωσα το στρατιωτικό, την αεροπορία στην Αχιέλο. Στην Αθήνα είχα γνωρίσει τον Φώτη Κοντούλο, τον μεγάλο γεωγράφο, με τον οποίο γνωρίστηκα και να φανταστείτε με προσέλαβε κοντά του και με εκείνον αγιογραφήσαμε πολλούς συναγώσεις στην Αθήνα, δηλαδή ήμουν ο βοηθός του Κοντούλο. Επισκέφθηκα τον Άγιο Νικόλα Χαρνών γιατί είχα μάθει ότι δούλευε ο Κοντούλο. Ανέβηκα τη σκάλα, ανέβηκε ο Κοντούλο, μιλήσαμε πάνω στη σκαλωσιά και από εκεί με σύστησε και στον Γιώργο Κόμπλο του μαθητή του. Και σε μία μεριά δεξιά γράφει το όνομα του Κόντουλου και στα αριστερά γράφει διαχειρός Κωνσταντίνου Γεωργοπούλου και Ζαχαρία Καραφέρια. Μετά με τον Γεωργακόπουλο ζωγραφίσαμε την Παναγία στο Λουτράκι, Κορινθίας. Τον Άγιο Θεράποντα Ζωγράφου, τη Μεγάλη Εκκλησία στο Ζωγράφο, τον Άγιο Θεράποντα Ζωγράφου. Κάθισα στην Αθήνα 8 χρόνια και γεωγράφησα πολλούς ναούς, βρίσκεται το όνομά μου. Από την Αθήνα μετά γύρισα στον Βόλο γιατί έπρεπε να ζωγραφίσω και στην πατρίδα μου. Και άρχισα και έφτιαχνα την Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου. Από εκεί άρχισα να φτιάχνω τους Αγίους Θεοδόρους. Ολόκληρο τον Άγιο Παντελήμνο Ορφανοτροφείο. Την Αγριά τον Άγιο Γεώργιο. Τη Μακρινίσα την Παναγία την Κίμηση Θεοτόκο. Την Απάνω Σταγιάτης των Νότσων Σταγιατών. Ασχολήθηκα πολύ με την αγιογραφία βέβαια και με τη ζωγραφική και έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, 4 πανελλήνιες και πολλές ατομικές και ομαδικές. Thank you.
επισκέφθηκα το Ιεροσόλυμα, έκανα φιλίες, γνωριμίες, σπουδές. Από εκεί πήγα αεροπορικό στο Σινά. Μελέτησα όλες τις εικόνες της πινακοθήκης στο Σινά, που αρχίζουν από τον 3ο αιώνα, τις εγκαυστικές και τις κυρωμαστίχες. Τα μελέτησα όλα αυτά. Με κλείσαν μέσα στο Σινά, στην πινακοθήκη του Σινά, και εκεί μελέτησα όλη την αγιογραφική υπόθεση που έχει όλο το μουσείο του Σινά, που δεν επιτρεπόταν να μπει άνθρωπος μέσα. Επέστρεψα στο Ιεροσόλυμα. Στο Ιεροσόλυμα έκανα δουλειά σε εκκλησίες. Έχω δουλέψει ωραία εικόνα, 2-3 εικόνες, στο Όρος Σταβόρ. Είναι στο Ιεροσόλυμα το Όρος Σταβόρ. Και όπου πήγαινε στο Σταβόρ, ανέβαινε και έβλεπε την εικόνα μου. Ήταν ο Χριστός Μελχισεδέκ. Επιστρέφοντας από το Κάιρο να πάμε για το Ιεροσόλυμα, σταματήσαμε στο Σινά. Μπήκαμε στην εκκλησία, πώς πάμε και χαιρετάμε. Θυμάμαι ήταν τόσα τα παιδάκια έξω τα μαύρα και μας ζητούσαν μπαχτσίς και λεφτά και προχώρησα μπροστά να μπω στο ναό. Το οποίο ναό ήταν, είχε πολλά παλιά αντικείμενα, αλλά είχε και 2 μοναχές, 3. Εκεί πήγα να χαιρετήσω και βλέπω την εικόνα. Τον Μωυσή που είχα κάνει προχρόνων στην Αθήνα. Πώς βρέθηκε στο Σινά αυτή η εικόνα. Και φωνάζω και την ανιψιά μου μαζί, την είχαμε μαζί και βλέπουμε Δεχειρό Ζαχαρία Καραφέρια. Από έφτασε, εγώ την έκανα στην Αθήνα. Πώς βρέθηκε στο Σινά η εικόνα. Και θυμάμαι, λέω, μέχρι το Σινά έφτασε, χάρη μου λέω. Το 6 του 2006 έφυγα από την Ελλάδα και πήγα και ζωγράφισα στη Ζάμπια της Αφρικής. Έκανα την εκκλησία στη Ζάμπια, τοιχογραφίες, όλο τον αίδριο της Μητροπόλεως. Με είχε καλέσει ο Μητροπολίτης της Ζάμπιας Ιωακήμ, ο οποίος την χάει να είναι βουλιώτης. Και εκεί έγινε πάρα πολύ ωραία εργασία. Κάθισα 30 μέρες, ένα μήνα και τη ζωγράφισα όλο το κλεισάκι από το χέρι μου. Στο 1987, κατόπιν προσκλήσεως της ελληνικής κοινότητας της Μασαλίας, της ελληνικής κοινότητας, με κάλεσαν στη Μασαλία να ζωγραφίσω τον Ντρούλο του Ιερού Ναού Αγίου Ειρηναίου Μασαλίας, οι Έλληνες εκεί. Πήγα στη Μασσαλία και αγιογράφησα όλον τον Τρούλο και την πλατιτέρα του Ιερού Ναού Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνων.
και θυμάμαι που για μία μέρα ολόκληρη στήσαν τη σκαλοσιά από κάτω, συνεργεία ολόκληρη να φτάσω στον Τρούλο. Και έφτασα, πατούσα πάνω και έφτασα στον Τρούλο πάνω. Περίπου αυτή την εποχή ζωγράφησα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Καλύμνου. Μια πολύ ωραία πρωτοσική εκκλησία που ήταν στη θάλασσα μπροστά και ζωγράφησα την πλατητέρα και το ιεράρχες ολόκληρο του ιερό. Έκανα τον Άγιο Νικόλο πλανά. Την ημέρα που αγιοποιούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος, εγώ εδώ στο ατελιέ ζωγράφισα τον Άγιο Νικόλο πλανά για πρώτη φορά που τον ζωγράφισα. Και αγιοποιήθηκε εκείνη την ημέρα κάτσα εδώ στο ατελιέ και τον έκανα. Και υπάρχει εδώ στο ατελιέ αυτή η εικόνα. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τον Μανουήλ Πανσέλινο. Ακολουθώ την τεχνοτροπία τη δική του. Δηλαδή κάνω την μακεδονική ζωγραφική, δηλαδή τη ζωγραφική που έχει φωτεινά χρώματα. Η Ανάληψη, ένα από τα καλύτερα έργα που έκανα και ήταν η μεγαλύτερη εκκλησία του Βόλου. Έχω κάνει το ιερό και όλο το τέμπλο με χρυσό στυλβωτό. Όλο το τέμπλο της Ανάληψης είναι δικό μου. Και οι μικρές εικόνες μπροστά και οι μεγάλες στο τέμπλο. Και απάνω ο μυστικός δείπνος. Έκανα πάρα πολύ ωραία διακοσμητικά στοιχεία στην Ανάληψη που δεν υπάρχουν σε άλλη εκκλησία. Ειδικά μόλις μπεις μέσα στον ναό, στον Άρθικα δηλαδή, κοιτάξτε τα βάνια, τέτοια εργασία δεν έχει γίνει πουθένα. Στην Ευαγγελίστρια Νέα Ιωνίας Βόλου, αφού τη ζωγράφησα την εκκλησία μέσα, έμεινε ο Άρθικας. Και έπρεπε να φτιάξουμε κάτι που να θυμίζει τη Σμύρνη και από κάτι παλιά περιοδικά βρήκα κάτι στοιχεία και έκανα την καταστροφή της Σμύρνης και δίπλα έκανα η πόλη σε άλλο. Η πόλη σε άλλο ήταν η Κωνσταντινούπολη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο. Δεν θυμάμαι το έτος ποιο ήταν, αλλά είναι από τα καλύτερα κομμάτια που έχω κάνει στη ζωή μου. Εκτός της ζωγραφικής του Νάρθικου της Ευαγγελιστρίας, έχω γεωγραφήσει την εικόνα του Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης. Και κάτω των τεσσάρων Μητροπολιτών επίσης φαγιάσαν από τους Τούρκους το 1922 στη Σμύρνη. Γίνεται μεγάλη τελετή κάθε Σεπτέμβριο και γιορτάζεται
μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Και γίνονται εκδηλώσεις πάρα πολλές στη μνήμη όλων των Ιωνιτών που χάθηκαν εκείνη την εποχή στη Σμύρνη. Στη ζωγραφική δάσκαλός μου ήταν ο Δανιήλ Δανιήλ, ξάδερφος του πατέρα μου από τον Τύρνοβο. Αυτός με παρέλαβε και δουλέψαμε μαζί τοπίο και ηλεκτρικές φύσεις για 8 χρόνια και μου είπε να προχωρήσω και ένα που με έκανε εντύπωση ήταν ότι μου είπε «Ζαχαρία, εσύ θα είσαι η συνέχεια η δική μου». Και όπως έγινε. Έφυγε από τη ζωή. Έχω 40 έργα δικά του μέσα στο σπίτι μου στην Αθήνα και πόσα πολλά άλλα και άρχισα και ζωγράφιζα και με τον Δανιήλ μαζί και μετά μόνος με εδώ έκανα αυτό όλο το πράγμα που βλέπετε. Στη ζωγραφική έκανα και με σέπιες, δηλαδή ζωγραφική μονοχρωμία. Να πει με πολλή επιτυχία και είναι αξιόλογα έργα αυτά τα οποία τα βρίσκονται στο σπίτι μου στην Πορτοριά. Αλλά δεν θα γινόμουν γεωγράφος αν ήξερα ζωγραφική. Ίσως αυτό με βοήθησε πολύ η ζωγραφική, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε γεωγράφος, παρά μόνο ζωγράφος γεννιέται ο άνθρωπος.